Αυτήν την εκκλησία θέλουμε, μάλλον αυτούς τους παπάδες θέλουμε. Αυτού, είναι μερικά άτομα μέσα στην εκκλησία που είναι πραγματικά πολύ ωραία, είναι ξεκολλημένα εγκεφαλικά. Και εδώ είναι ένας ιερέας στη Μυτιλίνη, ο οποίος κάνει περιγραφές ποδοσφαιρικών αγώνων. Για δείτε τον. Πάμε στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, υπάρχει ένας παπάς, ο οποίος ιερουργεί κανονικά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τα μυστήρια, τις λειτουργίες και όταν τελειώσει όλα αυτά, κάνει κάτι άλλο. Πάμε να τον ακούσουμε. Τα παιδιά αυτά που ξεκίνησαν φέτος αυτό το Μπαλαντέρ TV, ένα κανάλι στο YouTube εδώ, και λέει: Πάτερ, θα μας βοηθήσει. Λέει: Θα άρχισε λέει, να περιγράφει τους αγώνες. Έτρεξε ο Πάτερ και εκεί. Καθόλου, ρε παιδιά, με μπράβο χαρά. Σας. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Μπράβο, ωραίος. Πάτερ, μέσα από την καρδιά μας. Μπράβο. Και γενικότερα το σκεφτήκαμε λίγο και είπαμε ότι θα χρειαζόταν μια. Επειδή στο ποδόσφαιρο υπάρχει βία, υπάρχει εντάσεις, θα ήταν πιο όμορφα και πιο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι πιο ζεστά τα πράγματα, αν υπήρχε μια χριστιανική κατάνοιξη. Ωραία θα ήταν. Στον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται οι αγώνες και γενικότερα γίνονται και οι αθλητικές εκπομπές. Αγαπητοί πιστοί της μπάλας, καλή σας εσπέραν. Συγκλώνησε η σημερινή αγωνιστική με γκολ, θέαμα αλλά και αμφισβητούμενες φάσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε αργότερα. Πρώτα όμως, ας δούμε πώς τα λουτρά η Ανάσταση ήρθε φέτος νωρίς, καθώς ο τοπικός αετός επικράτησε του Ολύμπου Αγιάσου με 2-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ωραία προσπάθεια εκ δεξιών της περιοχής και του πατρός. Σουτ και γκολ! Αλληλούια φωνάζουν στον πάγκο του Ολύμπου. Μια ύπουλη σέντρα εξ αριστερών, ο Σαν Κρέας της Σαρακοστίν, ωραίο πλασεδάκιον και γκολ! Ισοφαρίζει ο αετός στο 40 λεπτό. Το φάουλ είναι σε πλεονεκτική θέση, όπως αυτή του ψάλτου εις την λειτουργία. Εκτελεί με θεσπέσιο φάλτσο και γκολ! Δίνει απάντηση στους άπιστους τομάδες που αμφισβητούν την αξία του. Συνδεόμαστε με τον Πάτερ Βαρούχιο για να σχολιάσουμε την επίμαχη φάση στο 89 των λεπτών, όπου οι γηπεδούχοι ζητάνε πέναλτι. Καλησπέρα, Πάτερ. Καλησπέρα, Διάκο Ιωάννη. Όπως θα δούμε στο replay, η ανατροπή είναι ξεκάθαρα εκτός περιοχής, απλώς ο Σατανάς ο επιτιθέμενος πέφτει εντυπωσιακά. Θα προσευχηθώ για την ψυχή του εις των αυριανών εσπερινών. Πριν περάσουμε εις τας διαφημίσεις, να προσθέσω πως οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι μέρες του προπονητή των φιλοξενούμενων δεν είναι απλώς μετρημένες, είναι λιγότερες και από αυτές του Ιούδα όταν πρόδωσε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Τι ωραία, έτσι θα έπρεπε να γίνονται οι αθλητικές εκπομπές. Πώς να έχει ποδοσφαιρική... Ναι, και οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις και έτσι θα τελειώσει και η ιστορία με τη βία. Δηλαδή θα σας πάει καρδιά να κάνετε επεισόδια αν υπάρχει τέτοια περιγραφή.